Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Λοιπόν, όπως είδατε για τον τίτλο, θα μιλήσουμε για κατσαρίδες. Όσοι έχετε δει τα βίντεο μου με κατσαρίδες, ίσως έχετε καταλάβει ότι πέρα από το ελάχιστο τάισμα που κάνω σε ελάχιστα ζωάκια που έχω έναν αριθμό κατσαριδών όπου δεν αντιστοιχεί καθόλου στα ζώα που τρώνε κατσαρίδες και ζουν στο σπίτι μου. Ναι, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, συλλέγω κατσαρίδες για δικιά μου προσωπική ευχαρίστηση και όχι μόνο για να ταΐζω τα ελάχιστα ζωάκια. Γιατί έχω τόσες κατσαρίδες, τόσες πολλές, με την κάθε αποικία να έχει έναν ικανοποιητικό αριθμό, με νούμερο 1 τις αμερικάνικες κατσαρίδες, και τα μόνα ζωάκια που έχω που τρώνε κατσαρίδες είναι 2 μάντιδες, 2 μικρούλιδοι και σκορπιοί, από αυτούς που έχω κερδίσει σαν βίντεο, και 2 σκολοπέντρες. Αυτά τα ζωάκια με μια κατσαρίδα τη βδομάδα έχουν κάνει το γεύμα τους. Και εγώ έχω μερικές εκατοντάδες. Ναι, είναι φανερό, συλλέγω για τον εαυτό μου. Αλλά θα δούμε σήμερα ποια είδη κατσαρίδας έχω, γιατί δεν σας τα έχω δείξει όλα. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο είδος που βλέπουμε είναι αυτές εδώ οι μικρές κατσαρίδες. Βλέπετε πόσο μικρές είναι, αυτή είναι μια ενήλικη. Δεν έχω ιδέα πως ξεχωρίζω το σαρκικό από το θηλυκό. Να κάτι μωράκια. Α, νεογέννητα είναι αυτά. Βέβαια δεν γνωρίζω επιστημονική ονομασία και γενικά ονομασία για αυτό το είδος. Στον κήπο μου το βρήκα, δεν είναι παραγγελία από κάποιο pet shop ή κάτι όπως τα προηγούμενα είδη που έχετε δει κύριο στα βίντεο μου. Είναι πάντως πολύ μικρό είδος και κάτι πήγε καλά. Βρήκα κάπως ψόφιση τον τελευταίο καιρό, δεν έχω ιδέα τι πάει σκραβά με αυτό το είδος. Άμα κανείς γνωρίζει το είδος και έχει τη χαρά να μου πει πώς ονομάζεται, πολύ θα το εκτιμήσω, γιατί έχω ψάξει με πόσους πιθανούς τρόπους πας και βρω την ονομασία. Όμως τίποτα. Να βλέπετε κατά χαρακτηριστικά μαύρα με μια λευκή ρίγα κατά μήκος στο πλαϊνό του σώματος. Άμα κανείς έχει γνώσεις και γνωρίζει το είδος, και αυτή ήταν η μικρή κατσαρίδα. Αφού όνομα δεν το γνωρίζω, τι λέω, μικρή κατσαρίδα. Και πάμε στην επόμενη. Επίσης κάτι που ξέχασα να τονίσω, αυτή η κατσαρίδα είναι κυριολεκτικά η κατσαρίδα, τα έχω γραμμένα όλους και όλα. Δείτε, αυτές παλεύουν. Εγώ κουνάω αυτό, κάτι να τρέξουν όπως θα κάνουν οι άλλες, κάθονται εκεί και συνεχίζουν. Έχει τύχει να ζευγαρώνουν, να τρώνε, εγώ να κουνάω το κουτί πέρα δόθε και αυτές να συνεχίζουν. Είναι κυριολεκτικά, τα έχω γραμμένα όλους και όλα. Και εδώ περνάμε σε ένα από τα μακράν αγαπημένα μου είδη, την Αιγυπτιακή κατσαρίδα. Επιστημονική ονομασία Πολυφάγα Αιγυπτιακά. Γεννάνε αυγόσακους, όπως και οι μικρότερες, ξέχασα να το πω, και εγώ τους αποκαλώ επίσης η κατσαρίδα με τα χρυσά αυγά, γιατί ο αυγόσακός τους έχει ένα χρυσαφένιο χρώμα και ο ειδικότητα είναι φρέσκος, λαμπειρίζει σαν να έχει χρυσόσκον και μοιάζει με πραγματικό χρυσό. Εμφανής διαφορά, το ασερνικό έχει φτέρωμα, να το πιάνω να δείτε και περίπου τι αναλογίες μεγέθους υπάρχουν. Ασερνικό με φτέρωμα, θηλυκό χωρίς φτέρωμα, σαν τις κατσαρίδες Αργεντινής. Όπα, αυτές μου αρέσουν πιο πολύ. Αυτές δεν τις παρήγγειλα από κάπου. Έχουν έρθει μέσω κοινωνικών μεταφοράς με τα χρόνια στη χώρα μας. Η Αιγυπτιακή κατσαρίδα λοιπόν. Ένα πραγματικά σπάνιο είδος που μόνο κάποιος γνωστικός μπορεί να βρει αυτό το είδος, όπως εγώ. Συγκεκριμένα αυτό το είδος συχνάζει στις παλιές πόλεις. Τι θέλω να πω με παλιές πόλεις? Π.χ. ας πούμε, εγώ τις βρήκα στην Κυπαρισσία. Η Κυπαρισσία, όπως πολλές πόλεις, έχουν και την Άνω χώρα, όπως τη λένε, που είναι πιο πάνω, η λεγόμενη παλιά πόλη.
Αυτές οι κατσαρίδες συχνάζουν πάντα στο παλιό τμήμα της πόλης, στα παλιά παραδοσιακά κτίσματα. Πολύ ωραίο είδος. Δεν έχω βέβαια πολλές, αλλά μου έχουν γεννήσει πολλούς αυγόσακους. Και η διαφορά τους είναι πολύ εμφανίσιμη, σε ελληνικό θηλυκό. Βέβαια, όταν είναι μικρά, πιθανότατα να ξεχωρίζουν από κάποιο χαρακτηριστικό της κοιλιάς. Θα δείτε τι εννοώ στη συνέχεια. Και περνάμε στην μεγαλύτερη προς το παρόν αποικία, τις αμερικάνικες κατσαρίδες, επιστημονική ονομασία Περιπλανέτα Αμερικάνα. Να και ένας αυγόσακος, δεν τον έχουν κολλήσει καλά. Πολλά μωράκια βλέπουμε εδώ. Ενήλικα. Να, κάποιες ενήλικες. Δεν τις βγάζω έξω γιατί τρέχουν παραδόθω. Ούτε εδώ ενήλικες. Α, εδώ κάποιες. Δεν έχω τόσες ενήλικες τελικά. Να δείτε πώς ξεχωρίζουμε τώρα μια σερνικιά από μια θηλυκιά. Να, εδώ, στην κοιλιά της, στο πίσω μέρος, υπάρχουν δύο πραγματάκια όπου εξέχουν. Τα λεγόμενα κερκίδια, που είναι κατάλοιπα από δυο. Το θηλυκό έχει μόνο δύο τέτοια που προεξέχουν δεξιά-αριστερά, το σερνικό έχει δύο έξτρα που βγαίνουν προς τα πάνω, όμως και όχι πλάινα. Και έτσι ξεχωρίζει η Περιπλανέτα Αμερικάνα από πολύ νεαρή ηλικία κιόλας. Και κάπως έτσι ξεχωρίζουμε το είδος αυτό της κατσέβειας. Επίσης και η Αιγυπτιακή έχει κερκίδια, αλλά μόνο το σερνικό. Και περνάμε στις ντούμπια κατσαρίδες Αργεντινής. Επίσης έχω καλά νέα και από αυτές. Γέννησαν όλα τα θηλυκά. Και έχω γεμίσει μικρούλια. Εντάξει, έτσι όπως έχω στήσει τις σχολές δεν φαίνονται πολύ καλά. Να, εδώ υπάρχει μια μάζοξη. Αυτές γνωρίζουμε πολύ καλά πως ξεχωρίζουν. Τα σερνικά έχουν φτέρωμα, οι θηλυκές δεν έχουν. Σαν τις Αιγυπτιακές ένα πράγμα. Μόνο που οι ντούμπια γεννάνε μωρά, ενώ οι Αιγυπτιακές τους αυγόσακους, τους χρυσούς. Και πάμε στο τελευταίο είδος. Και να το τελευταίο είδος της συλλογής προς το παρόν. Λέω προς το παρόν γιατί αφού συλλέγουμε όσο μπορούμε θα βρίσκουμε νέα είδη και νομίζω έχω μπει σε καλό δρόμο για να βρω κατσαρίδα Μαδαγασκάρης. Δεν λέω κάτι σίγουρα, αυτό μετά τα Χριστούγεννα ή μάλλον την περίοδο των Χριστουγέννων θα σας το επιβεβαιώσω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις μπλάμπερους αντρόπους. Δεν είναι αυτή η κανονική αποικία, απλώς έχω βάλει αυτά τα δύο θηλυκά που ενηλικιώθηκαν πρόσφατα για να τα ζευγαρώσω με αρσενικό για να σιγουρευτώ ότι γονιμοποιήθηκαν. Και αυτές ξεχωρίζουν πολύ εύκολα από το σερνικό, όχι από τα κερκίδια, γιατί έχουν και αυτές τις τέσσερα κερκίδια, όμως και οι θηλυκές και οι σερνικές. Εδώ βλέπουμε μια θηλυκιά. Εδώ βλέπουμε το θηλυκό, άλλαξε θηλυκό, το άλλο είχε πολύ μαύρη κοιλιά και ίσως δεν φαίνονταν τόσο καλά οι διαχωριστικές γραμμές. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, αλλά άμα δείτε από εδώ που δείχνω και πάνω, εδώ η περιοχή, είναι πολύ πιο πλατιά η πλάκα της κοιλιάς. Ενώ του ασερνικού η κοιλιά είναι πρώτον πιο λεπτή και ίσως πιο ασπουδαίη και η πλάκα η τελευταία είναι πολύ πιο μικρή από τη θηλυκιά. Και αυτό ξεχωρίζουν επίσης από μια ηλικία, από μια ηλικία και μετά όσο είναι νύμφους ξεχωρίζουν πολύ εύκολα. Οπότε μάθαμε πως ξεχωρίζουμε και τις μπλάμπερους. Και γενικά όλη η οικογένεια των μπλάβερς, που περιέχει περίπου 16 άτομα νομίζω, ξεχωρίζουν με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι ο πύργος της κατσαρίδας. 1, 2, 3, 4, 5 κουτάκια. Βέβαια το πέμπτο δεν είναι κανονικό, όπως έχω μέσα ειδικά ζευγάρια για αναπαραγωγή. Σύντομα ελπίζουμε να μπει στη συλλογή και η κατσαρίδα Μαδαγασκάρης, που πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας παγκοσμίως. Και να ο αυγόσακος της Αιγυπτιακής κατσαρίδας. Αυτός δεν πρέπει να είναι τελικά και τόσο φρέσκος, δεν γυαλίζει τόσο πολύ. Αλλά άμα βρω κάποιον φρέσκο κάποια μέρα θα σας τον δείξω. Αυτό που λέτε, όταν είναι ειδικά φρέσκο πολύ, δεν έχει ακόμα βγει εντελώς από το σώμα του θηλυκού, γυαλίζει σαν χρυσός καλυμμένος με χρυσόσκονη και την αποκαλώ η κατσαρίδα με τους χρυσούς αυγόσακους. Άρα να μου πεις, στην αρχαία Αίγυπτο πολύ χρυσό είχαν οι Αιγύπτιοι εκεί, μάλλον είχαν λίγο οι θεοί και δώσανε και στην κατσαρίδα.
Αν και ποτέ δεν έχω ακούσει για την Κατσαρίδα και την αρχαία Αίγυπτο, μάλλον οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν συμπαθούσαν πολύ τις Κατσαρίδες ή δεν τους χρησιμεύαν. Αφού ήταν το βίντεο λοιπόν, χρυσή αυγόσακη, full συλλογή Κατσαρίδας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο!